Βιβιάνος δεν ξεχνά. Ο μήνας Σεπτέμβριος για το λαό της Βιάνου είναι μήνας πόνου, πένθους και θλίψης για τα θύματα της ναζιστικής συριωδίας, με την πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρευρίσκεται σε εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στη μαρτυρική Βιάνο, καταθέτοντας στεφάνι στο μνημείο θυμάτων του Ολοκαυτώματος στη θέση Σελία Μυρών. Δικαίως τα χωριά της περιοχής περιβάλλονται με την αχλή του μύθου. Η θυσία των κατοίκων της Βιάνου και της Ιεράπετρας, η θυσία όλων των κριτικών της περίοδου της γερμανικής κατοχής, η λεβεδιά, το θάρρος, το κουράγιο τους, όλες αυτές οι αρετές που έκαναν τον Πάτρικ Λιφέρμορ να γράψει ότι η λέξη κριτικός έγινε συνώνυμη με τις λέξεις πολεμιστής και ήρος, εξακολουθούν να εμπνέουν ως σήμερα. Και βέβαια παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επανόρθωσης των οφειλών από τη Γερμανία προς την Ελλάδα, αγώνας ο οποίος θα πρέπει κάποτε να βρει τη δικαίωσή του. Ενώ λίγη ώρα αργότερα η Καταρίνα Σακελαροπούλου αναγορεύτηκε επίτιμη δημότης Βιάνου. Είναι μεγάλη τιμή που μου κάνετε να συνδεθώ με την ιστορία αυτού του ένδοξου και μαρτυρικού τόπου ως επίτιμη δημότης του. Να εγγραφώ έστω και συμβολικά σε ένα δημοτολόγιο από τις σελίδες του οποίου πέρασαν ονόματα ηρώων και μαρτύρων. Σας καλωσορίζουμε σήμερα σε έναν τόπο ιερό, σε χώματα επαγγελμένα, στα μέρη που πριν από 78 χρόνια έλαβε χώρα μια από τις πιο θρησκευτικές πολεμικές πρακτικές. Η Βιάνος, 78 χρόνια μετά την καταστροφή της, στέκεται σήμερα όρθια και περήφανη και προσδοκά τη δικαίωση των θυμάτων που θα έρθει μόνο με την έμπρακτη αναγνώριση του Ολοκαυτώματος, δηλαδή με την ανυποχώρητη διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων. Εμφανώς συγκινημένη, η πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις γυναίκες που έδωσαν μάχη και κράτησαν, όπως είπε ζωντανή, τη μνήμη της συμφοράς και της αντίστασης. Και μέσα στα ερείπια, με χίλιες στερήσεις, ανάστησαν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους για να τα αποδώσουν στην κοινωνία ως έντιμους και περήφανους ανθρώπους. Είναι οι γυναίκες που κράτησαν ζωντανή τη μνήμη της συμφοράς, αλλά και της αντίστασης στη ναζιστική θηριωδία. Παράδειγμα υπομονής και εγκαρτέρησης. Πρότυπα ζωής που μας καλούν να μην ξεχάσουμε. Τον ύμνο της Βιάνου απέδωσε μικρή χοροδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Λένας Χατζηγεωργίου, ενώ χορευτές χόρεψαν το βουβό πεντοζάλι του πένθους. Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποίησε επίσκεψη στο Μουσείο Ολοκαυτώματος.